τέλει, μετά από ένα μήνα, ανακάλυψαν και οι υπόλοιποι ότι η Στέλλα Μιζεράκη έχει σχέση. Εμείς το είχαμε βγάλει αυτό 27 Οκτωβρίου. Το είχαμε βγάλει ακριβώς. Δεν μας θέμα... ακούτε, δεν μας ακούτε εμάς, όταν μιλάμε. Όχι, μας ακούσαν, μας ακούνε και μας παρακούνε. το βίντεο το συγκεκριμένο έχει δει πάρα πολλοί κόσμος. Το θέμα είναι όμως, κυρίες και κύριοι, ότι εμείς βάλαμε 27 Οκτωβρίου και έρχονται ένα μήνα μετά να μας πούνε ότι ξέρετε κάτι, έχουν σχέση τα παιδιά. Και μάλιστα δεν είναι κακό να έχουν σχέση, γιατί εν τέλει ήταν η σχέση ζωής και για τους δύο, έχει υπόψη σου. Πρόσεξε, καταρχήν, όταν, γιατί το είπα κάποια πράγματα. Όταν βγάλαμε εμείς το δημοσίευμα, το βίντεο, έγραψαν κάποιοι από κάτω ότι λέτε βλακίες και έτυχε να είναι στην ίδια παρέα και είχαν πάει όλα τα παιδιά από το Power of Love. Αλλά εμείς είδαμε ότι ήταν δίπλα, καθόντουσαν. Καταλαβαίνεις και τα βάρη. Δύο πρώην, δεν κάπτε δίπλα-δίπλα. Αφήνουν κάτι να μπει στη μέση. Σχέση ζωής τώρα δεν ξέρω. Σχέση ζωής είναι. Είναι σχέση ζωής. Είναι σχέση ζωής, ναι. Τώρα θα πρέπει, είναι λίγο λυπηρό να το σχολιάσουμε. Όχι, να μην σχολιάσει αυτό το θέμα. Ναι. Ο Λεβεντάκης είχε σχέση μαζί του όταν η Στέλλα Μιζεράκη ήταν μαυρομάλα. Ήταν, δεν ήταν αυτό που ήταν σήμερα. Όχι, δεν ήταν αυτό που ήταν σήμερα οπτικά. Εντάξει. Μα το είχε ήταν μια κιόλας, συμπαθητική κοπελίτσα. Αγίες μεταμορφώσεις. Μπράβο, ήταν μια συμπαθητική κοπελίτσα. Τώρα λοιπόν μεταμορφώθηκε. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν κάποια στιγμή είχε πει σε μια επανασύνδεση που έκαναν μετά το παιχνίδι ότι ξέρει κάτι, για μένα είναι σχέση ζωής. Το είχε πει το σύγχρονο παιδί. Και εν τέλει αποδεικνύεται αυτό. Έτσι. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει. Αν θα καταλήξει με ένα ωραίο. Δηλαδή, αν θα έχουν πορεία μεγάλη μέσω χρόνο, δεν παίζει κανένα πολύ όλο αυτό. Μπορεί να κάτσουν μαζί 15 μέρες, αλλά είναι μια σχέση ζωής. Αυτή η σχέση θα μείνει ανεξίτηλη πάνω σε παιδί μου, εάν χωρίσουν κάποια στιγμή στο μέλλον. Ναι. Δηλαδή, είναι μια σχέση η οποία θα τη συζητάνε και με τα εγγόνια του αύριο μεθαύριο. Ότι ξέρετε, κάποτε εγώ αγάπησα πάρα πολύ αυτήν. Και αυτή θα λέει κάποτε εγώ αγάπησα πάρα πολύ αυτόν. Δεν παίζει ρόλο τώρα για το παιδί το οποίο δεν είναι πλέον ανάμεσά μας, αυτό που έχεις να πεις. Και είχε και εντάξει, είχε κάποια παράπονα ότι. Τέλος πάντων. Δεν θα ήθελα να φανταστώ. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Δυστυχώς επειδή... ήταν το τρίτο πρόσωπο με την έννοια ότι ήταν το διάλειμμα της Στέλλας Μιζεράκη. Γιατί αν λες όντως ότι ο Λεβεντάκης ήταν σχέση ζωής. Δυστυχώς. Να σου πω κάτι. Τα πράγματα μπορεί να ήταν διαφορετικά. Αν είχαν εξελιχθεί διαφορετικά τα πράγματα και ήταν εν ζωή το παιδί αυτό. Αλλά πρέπει να σας πω το εξής. Δεν θέλω από κάτω να κάνετε σχόλια από τα βίντεο. Γιατί και στο προηγούμενο βίντεο που είχαμε σχολιάσει τα πράγματα για τη Στέλλα Μιζεράκη, βάλετε σχόλια για το συγκεκριμένο παιδί. Παιδιά, δεν είναι σωστό αυτό. Δεν είναι σωστό καθόλου αυτό. Μην ασχολείστε πλέον. Η Στέλλα Μιζεράκη πλέον είναι σε μια φάση που πρέπει να προχωρήσει τη ζωή της. Πρέπει λοιπόν να πάνε παρακάτω τα πράγματα. Και αν μη τι άλλο, εγώ τουλάχιστον σαν ζευγάρι με το παιδί αυτό, με το Λεβεντάκι, τη βλέπω να ταιριάζουν και πάρα πολύ μάλιστα. Δεν είναι κακό αυτό. Εγώ πάντως αυτό που ήθελα να τονίσω είναι αυτό, ότι εμείς το είχαμε βγάλει αυτό πριν από ένα μήνα και ένα μήνα μετά έρχονται οι άλλοι να πούνε ότι ξέρεις κάτι, έχουν σχέση αυτοί οι δύο. Όχι, παιδιά, η σχέση. Είχαμε βγάλει και φωτογραφίες. Δεν είναι ημερών, είναι ήδη εβδομάδα. Είναι αρκετή, είναι και δύο μήνες πρέπει να είναι. Ναι, σίγουρα.